θέλουμε να δούμε και τη δική του άποψη για την ακρίβεια, αλλά και για τις παρακολουθήσεις, να μας πείτε, αντιλαμβανόμαστε, διαφωνείτε με το νομοσχέδιο, αν κρίνετε, γιατί είναι, είπε, πάντα μιλάω για τις παρακολουθήσεις, ότι κάποια από αυτά είναι προς μια σωστή κατεύθυνση ενδεχομένως. Επιτρέψτε μου, κύριε Παπακλημίτζο, ξεκινώντας την συζήτησή μας, την παρέμβασή μας, ότι η αντιπαράθεση όσο πλησιάζει ο καιρός των εκλογών ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, δεν αφορά την ουσία της πολιτικής, της αντιλαϊκής πολιτικής, αλλά την κυβέρνηση η οποία θα προκύψει. Ναι. Και η οποία όμως θα κληθεί, όποια και αν είναι αυτή, θα κληθεί να επεκτείνει, να συνεχίσει, αν θέλετε, και να επεκτείνει αυτή ακριβώς την αντιλαϊκή πολιτική. Είναι, γιατί εξάλλου να θυμίσουμε να εδώ, να θυμίσουμε, διακόπτεται, παρακαλώ πολύ, παρακαλώ. Διότι υπάρχουν δεσμεύσεις εκατέρωθεν από όλα αυτά τα κόμματα που κυβέρνησαν, και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ. Δεσμεύσεις λοιπόν που έχουν αυτά τα κόμματα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κεφάλαιο. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία λέγονται είναι από προσανατολισμός προς το λαό, προκειμένου να τον εγκλωβίσουν, να τον εφησυχάσουν, και φυσικά είναι η γνωστή τακτική, το ανέμενε έναν σωτήρα για να μας λύσει τα προβλήματα. Όμως δείτε, κύριε Παπακλημίτζο, την ίδια ώρα που συζητάμε και τα περί εκλογών και το πότε θα γίνουν, ναι, την ίδια ώρα η κυβέρνηση φέρνει ένα νομοσχέδιο έκτρωμα που έχει χαρακτηριστεί από το σύνολο των υγειονομικών και όχι μόνο, χιλιάδων εργαζομένων στη χώρα μας, το οποίο θα έχει ολέθερες συνέπειες για την υγεία, αφενός μεν για τις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού, των υγειονομικών, των γιατρών συγκεκριμένα, αφετέρου για τους ίδιους τους, για τον ίδιο το λαό μας, τους ασθενείς. Το οποίο νομοσχέδιο, να θυμίσουμε, ότι απορρίπτεται και ζητούν όλοι αυτοί, οι υγειονομικοί και μαζί βεβαίως και το Κομμουνιστικό Κόμμα, την απόσυρση αυτού του εκτρώματος, του αντιδραστικού, αντιλαϊκού αυτού νομοσχεδίου. Για το οποίο είναι, για ασθενείς, γιατί κινείται στην κατεύθυνση περαιτέρω υποβάθμισης των υπηρεσιών υγείας, των δημόσιων υπηρεσιών υγείας, της περαιτέρω εμπορευματοποίησης της υγείας, ναι, και φυσικά της γιγάντωσης του ιδιωτικού τομέα, ναι, οδηγώντας τους ασθενείς πελάτες στον ιδιωτικό τομέα, στα κοράκια δηλαδή της ιδιωτικής υγείας, βάζοντας δηλαδή βαθιά τα χέρια στην τσέπη τους. Ωραία. Άρα λοιπόν, και εδώ πέσανε και οι μάσκες, αν θέλετε, για να, ναι, επανέλθω λίγο σε αυτό που είπατε προηγουμένως, ναι, για το Predator, για την ΑΕΠ, για όλο αυτό το κουρνιακτό που έχει σηκωθεί. Δείτε όμως, όλα τα κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, προχθές και το ΠΑΣΟΚ, στην Επιτροπή Δεσμών και Διαφάνειας, δεν δέχτηκαν να μπει σε ψηφοφορία ή να προτάξουν, αξιοποιώντας ακόμα και τα 2/5 που προβλέπεται από τον κανονισμό, το ζητήματα των παρακολουθήσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος που υφίστανται από το 2016. Πολύ δε περισσότερο, που όπως αποδείχτηκε περίτρανα και από την ίδια εξεταστική, αλλά και από την επόμενη περίοδο μετά την εξεταστική που συστάθηκε για να συζητήσουν, για να διερευνηθεί αυτό το θέμα των παρακολουθήσεων, τι έμεινε στο απειρόβλητο, τι έμεινε έξω από το κάδρο της συζήτησης, το αντιδραστικό πλαίσιο της χώρας μας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, γύρω από το θέμα των παρακολουθήσεων που αποδέχονται και συνδιαμορφώσανε όλα τα κόμματα εξουσίας. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο με το νέο νομοσχέδιο θα γίνει ακόμα πιο αντιδραστικό. Ωραία. Απέναντι σε ποιον, σε εισαγωγικά ελέγξη, τον εχθρό λαό. Και να λοιπόν, βάλατε, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα το απορρίπτει. Βάλατε πολλά ζητήματα και για την υγεία, αν και ήταν για την ακρίβεια, αλλά είναι αυτά που όντως αφορούν στην κοινωνία. Με συγχωρείτε, δεν είναι ζήτημα. Για το χρόνο, λέω. Το ζήτημα τη υγεία. Όχι, δεν είναι ζήτημα. Μέχρι συζήτηση στη Βουλή, αύριο κατατίθεται αυτό το νομοσχέδιο, το κατάπτυστο νομοσχέδιο, στην ολομέλεια της Βουλής, και θα κληθούν οι βουλευτές των κομμάτων να ψηφίσουν την κατάργηση του σταθερού, στην ουσία της σταθερής και μόνιμης εργασίας των γιατρών, και από εκεί και πέρα την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των δημόσιων μονάδων υγείας, με τους ασθενείς να εξαναγκάζονται, να οθούνται, να βάζουν το χέρι τους πιο βαθιά στην τσέπη, ωραία, προκειμένου την ώρα να καταλαβαίνει, και να πούμε και ότι ο χρόνος είναι συγκεκριμένος, που θα έπρεπε να παρέχονται δωρεάν από το κράτος, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες της εποχής μας.